Την ώρα που το σεισμογραφικό Ουρούς Ρέις κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο, η τουρκική πολεμική αεροπορία επιδίδεται σε συνεχείς παραβιάσεις, θέτοντας σε εγρήγορση τους Έλληνες πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών. Ωραία, κάτσε πάνω, ρε, γιατί κάνουμε διάφορα. Κάτσε στο ψηλά, ο άλλος θα τραβήξει ψηλά, το βλέπεις. Ναι, ναι, τον ήμουν για τον άλλο, ναι. Όχι, πάω, όχι, γιατί. Πρέπει να αποκτήσω ακριβώς. Οι περισσότερες παραβιάσεις παρατηρήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή που έπλεε το σεισμογραφικό, δηλαδή στο κεντρικό Ανατολικό Αιγαίο. Οι πύλες εισόδου για τις περισσότερες από τις 56 παραβιάσεις ήταν μεταξύ Λέσβου και Χίου, με τουλάχιστον 14 μαχητικά της Τουρκίας να εισβάλλουν στο FIR Αθηνών. Η δεύτερη πύλη ήταν λίγο νοτιότερα, ανάμεσα από τη Χίο και τη Σάμμο. Κλιμακώνοντας τις προκλήσεις τους, οι Τούρκοι πιλότοι πέταξαν πάνω από κατοικημένα νησιά, την Παναγιά, τις Ινούσες και το βορειοανατολικό άκρο της Χίου. Όλες οι υπερπτήσεις ήταν σε ύψος άνω των 20.000 ποδών. Ελληνικά αεροσκάφη από τις μηναρχίες επιφυλακής των νησιών πέταξαν για αναχέτηση και απομάκρυνση των μαχητικών της Τουρκίας. Οι αερομαχίες που καταγράφηκαν θα αποτελούν αριθμό ρεκόρ, θυμίζοντας ανάλογες κινήσεις της γείτονος που είχαν καταγραφεί στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Οι Τούρκοι εμφανίστηκαν με 14 οπλισμένα αεροσκάφη και οι αερομαχίες εξελίχθηκαν σχεδόν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, νότιο-ανατολικά της Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία, βλέποντας τις κινήσεις των Τούρκων, έδωσε εντολή για αύξηση στον αριθμό των αεροσκαφών επιφυλακής και τις ετοιμότητες των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας.